και τι δε σκαρφίζονται απατεώνες για να εξαπατήσουν ηλικιωμένους ανθρώπους και όχι μόνο, για να τους αποσπάσουν τις οικονομίες τους. Τελευταίο θύμα μια 65χρονη κάτοικος Πάτρας που έδωσε όλο το εφάπαξ της, 40.000 ευρώ και ό,τι άλλα χρήματα βρίσκονταν στο σπίτι σε μια καλοβαλμένη νεαρή απατεώνισσα που εμφανίστηκε στην πόρτα του σπιτιού της χθες το βράδυ ως φίλη της κόρης της. Μπήκε μέσα, τη λέει, συνέβη ένα μεγάλο κακό. Η κόρη σας στην Αθήνα χτύπησε έναν άνθρωπο, τον σκότωσε και προκειμένου να πάει φυλακή, δώσε ό,τι λεφτά έχει. Να πάρω τηλέφωνο τα παιδιά μου, το γιο μου δηλαδή, τον άντρα μου. Όχι, όχι, τη λέει, δεν πρέπει να τον πάρει τον άντρα, και τη κλείνει το τηλέφωνο. Τη το απομόνωσε το τηλέφωνο, το σταθερό. Την απέτρεψε από το να τηλεφωνήσει το σύζυγό της. Αποσύνδεσε μάλιστα το καλώδιο του τηλεφώνου με ταχυδακτυλουργικό τρόπο. Ακούστε τώρα πως την έπεισε ότι η κόρη της είχε άμεση ανάγκη χρήματα, καθώς δήθεν είχε εμπλακεί σε θανατηφόρο τροχαίο και έπρεπε να τα καταβάλει για να μην βρεθεί αντιμέτωπη ακόμα και με φυλάκιση. Να σας τη δώσω εγώ την κόρη σας. Και της δίνει το τηλεφωνό της και της μιλούσε μια κοπέλα και ήταν ήδη η Αλεξάνδρα για να επιμένει. Μαμά δώστα και έκλαιγε η κόρη μου. Η γυναίκα μου τρομαγμένη πήγε στο υπνοδωμάτιο που είχε τα λεφτά εκεί πέρα. Της δίνει κάτι λεφτά, της λέει όχι όλα τα λεφτά και άλλα λεφτά. Της λέει βάλτα σε μια σακούλα και πέταξε το από τον τρίτο όροφο κάτω, το πεζοδρόμιο. Χωρίς να υποψιαστεί το παραμικρό η 65χρονη γυναίκα, σοκαρισμένη άρχισε να πετά τα χρήματα από το μπαλκόνι, προφανώς σε συνεργό της απατεώνης. Τέλος της λέει ο άντρας σου ότι εγώ είχα επικοινωνήσει με την κοπέλα. Ότι έχει και στο ζυρτάρι του κάτι λεφτά δικά του, να μου δώσετε και εκείνα. Ήτανε δυο δεσμίδες 20.000 εκατοστάρικα και 20.000 σε 50.000. Και χωρίς τσάντες αλλού 100, αλλού 20, τα πολλά ήταν τα 40 χιλιάρικα και 1.600 ευρώ τα δικά μου. Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Πατρών, άνδρες της οποίας ερευνούν την υπόθεση.